Ωραία. Τον... Ποιος έδωσε στον κοκάλι τον Ολυμπιακό το 92? Ο Μητσοτάκης. Μπράβο. Ποιος τους έσβησε τα δάνεια? Ο Μάνος. Ναι, είναι ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, καμία σχέση. Τίποτα. Δεν λες αλήθεια, φίλε. Πληρώσαμε το κεφάλαιο όπως πλήρωσε και ο ΠΑΟΚ ακριβώς. Το κεφάλαιο. Ποιο πλήρωσε ποιο? Και ένα υπόλοιπο από τη μεταγραφή του Καλταβερίδη και του Τέταρη πήγε στην Τράπεζα Κρήτης στην κακιά, στο κακό κομμάτι το οποίο μείνε στο δημόσιο. Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Ότι το δάνειο της Χούντας τους το ξεχρέωσε το 89 η Μελίνα Μερκούρη και τους έδωσε και εκατομμύρια για τον ερασιτέχνη που στον ερασιτέχνη δεν υπάρχουν. Γίνανε με τα κλεμμένα της Ευρώπης. Άστα τώρα, μην τα αρχίσουμε αυτά. Ναι, μην το... αρχίζεις τώρα Παναθηναϊκάρα μου, εντάξει. Εσύ σε δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα, περισσότερους τίτλους έχω, κάτσα από κάτω σε τώρα, πάρ' το μεροκάματο και έχεις που μιλάς παπούλι, κάτσε τη δουλειά τώρα, μην ασχολείσαι με τον πρωτοσύλλογο. Μην ασχοληθώ ρε, πλάκα κάνεις που βγάζετε το σκάκι και το softball, τη μαλακοσφαίριση. Τι μας λες τώρα ρε καημένε. Καημένο. Μόνο ένα μπάσκετ είσαι. Πόσο χρόνο είσαι παπούλη? Όσο είναι για να μπορέσω να σου βολεύω τη μαμά σου. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Έτσι για να μάθεις. Μη μωρέ τώρα πως έλεγε. Μα παπούλη λέει τι του παγώ. Να βολεύω είπα στο δημόσιο εδώ. Ναι. Α, ναι μωρέ. Αυτό εννοώ. Πάμε ένα φίλο. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Ναι, σ' είχα πάρει και πριν φίλε, αλλά θέλω να μιλήσω μόνο μαζί σου. Να σου πω κάτι φιλαράκι. Πώς θα γούσταρες αν εγώ σε έπαιρνα, σου έβριζα τη μάνα και το κλεινα. Θα ήταν ωραίο. Like, μαλάκες, like. Γι' αυτό να λες. Με σένα μιλάω, Ραπτόπουλε. Δική σου είναι εκπομπή, εσύ φωνάζεις καλεσμένους. Θα γούσταρες εσύ, θα αρέσει όταν το κάνω εσέναν αυτό. Έβρισα εγώ τη μάνα αυτού. Όχι, καλεσμένο σου πήρα πριν λίγο. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Με σένα έχει, ναι. Όπα, Ραπτόπουλε, αδερφέ, εγώ παίρνω γιατί γουστάρω. Όμως δεν ξέρω πώς το πας, γιατί εκεί πέρα έχεις ανθρώπους που έχουν σχέση με οργανωμένους. Και οι οργανωμένοι αυτοί είναι και εγκληματική οργάνωση. Και παίρνουμε στην εκπομπή σου για να την περάσουμε ωραία, βρίζουνε μανάδες και μετά κλείνεις το τηλέφωνο. Τι ρόλο βαράς εσύ, ρε φίλε, για πες μου, άμα είσαι άντρας δηλαδή. Μα εγώ δεν έβρισα τη μητέρα σου. Όπα, εσύ δεν φωνάει στους καλεσμένους, δική σου είναι η εκπομπή, φίλε. Ναι, εγώ τους φωνάζω. Πολύ ωραία. Γουστάρεις εσύ όταν σε παίρνουν δηλαδή, και να σε βρίζουν και το κλείνουνε. Δηλαδή πήρες, με έβρισες και εγώ θα σ' αφήνα έτσι. Και εγώ δίκη να αστείου, λοιπόν, σου είπα κάτι. Και παρεξηγήθηκες. Ραπτόπουλε. Είσαι αλυταράς. Ραπτόπουλε. Ακούς, εγώ είμαι 60 χρονών, ρε. Μια μάχη με τη δίκη. Είσαι αλυταράς. Γιατί δεν τολμάς, ας πούμε, να βρίσεις τα ίσα παρά πας πλαγίως. Τι πάει να μου πεις εμένα για τη ζωή σου? Οι καλεσμένοι του κυρίου Ραπτόπουλου είναι κύριοι κατά βάση. Και φαίνεται και από τον τρόπο που εκφέρονται. Εγώ δεν έχω βρίσει κάποιον, αλλά μας βγεις και από πάνω έλεος. Ραπτόπουλε. Ακούω εγώ. Λοιπόν, επειδή εγώ παίρνω στην εκπομπή και μιλάω με σένα, ναι, και πετάγονται αρουραίοι. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Πάρε λίγο κίτρινο τυρί, πάρε και μια φάκα. Γιατί, αν είναι να παίρνουμε στην εκπομπή σου και να βρίζουνε μανάδες, καταλαβαίνεις ότι χαλάει. Έχω εσύ αδικό. Δεν έβρισες, βρε άνανδρε. Τι είπες? Απ' την Αλεξανδρούπολη είσαι, ξέρω, έχεις ξαναπάρει και είσαι άνανδρος. Ραπτόπουλε. Κι άλλου ρέει. Εσένα λέει. Ραπτόπουλε. Άντε μπράβο. Ραπτόπουλε. Θα μας από πάνω. Γιατί μαλώνετε τώρα, ρε. Γιατί Ραπτόπουλε, τι έβρισε? Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα έβρισε, και να μιλήσουμε σωστά. Για πες μου. Κάτι έλεγε περί του ανδρισμού μου ο κύριος. Ότι με πονάει και με δείχνει. Λοιπόν, και εγώ σου απάντησα έτσι. Γιατί έτσι έχω μάθει. Εγώ είμαι από το Περιστέρι και είμαι μάγκας. Και όχι δάγκας. Τι του είπες, ρε φίλε, γιατί δεν θυμάμαι. Ραπτόπουλε, εγώ παίρνω την εκπομπή στο φιλαράκο. Μισό λεπτό. Είπε ότι με πονάει η πλάτη μου και εκείνα εγώ. Και τ' άλλα. Ωραία, και εγώ του είπα λοιπόν, επειδή με είπα παππού, ότι μπορώ να βολέψω τη μαμά του στο δημόσιο. Αυτό. Τον είπες παππού, τον έπιασε στο ευαίσθητο σημείο, θύμωσε. Ραπτόπουλε, όταν εγώ παίρνω και μιλάω, αδερφάκο, μαζί σου για να περάσουμε την ώρα μου και μιλάμε τον Παουτζή, πετάγεται εδώ και 5-6 εκπομπές, γιατί δεν έχει τι να πει.
Από παλιά είναι την κόντρα. Με, δεν ασχολούμαστε μαζί του. Ποιος Παναθηναϊκός ασχολείται με τον Αργυρό. Περνάς καλά βρίζοντας. Τι πετάγεσαι πάλι ρε, τι πετάγεσαι ρε. Παίξε με τίποτα άλλο και άσου το τηλέφωνο. Ρε Αυροπάκο, άμα έρθω εκεί, γιατί εγώ έχω δικαίωμα να υπεραφτιστώ την τιμή της μάνας μου, θα τα φτύνεις. Και αυτοί που εσύ παίρνεις το τηλέφωνο δεν θα έρθουν εκεί, γιατί στο χολαργό τους είχαμε μες στις κουβάδες. Τι να μας πεις ρε κακομύρη, για την πλάκα μας παίρνουμε. Κακομύρης είσαι και φαίνεσαι. Αυτό που να κάνουμε την εκπομπή, ωραία αδερφέ. Σταμάτα το εδώ. Το χαλάς. Ακούς. Και αρουραίου θα πάνε να πεις τους φίλους σου. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα βρω και δυο σας και να μην μαλώνετε. Καλό με χουλιγκάλο. Καλά Χριστούγεννα. Πάνω εκεί θα σε βρω να βαράω τον παππού, δεν είναι μαγιά. Ποιο παππού ρε Καραγκιόζη. Αυτά τα κάνετε εσείς. Αυτά πέντε σένα να τα κάνετε εσείς. Αλλά εγώ γουστάρω την εκπομπή. Μην πετάγεστε. Τζάμπα μαλώνεται. Αυτό που λέει αδερφέ, μπορούμε να συζητάμε. Τζάμπα μαλώνεται, μη μη μη. Ή θα το χαλάς. Δικό σου θέμα είναι, πες μου για να ξέρω αδερφέ. Βρείτε τα, βρείτε τα. Τι να βρω, με σένα να μιλά, δική σου είναι εκπομπή. Εγώ το ξέρω και με έβρισε χωρίς λόγο. Έλα μωρέ, έλα μωρέ, τον αρουραίος είπε, σιγά τώρα κι εσύ. Αρουραίος είναι και φαίνεται. Καλά. Τέλος, τέλος. Αυτό που λέει αδερφέ, κανόνισε το. Καταρχήν τιμή για τους αρουραίους. Ναι. Άντε πάλι. Αδερφέ, γουστάρουμε την εκπομπή. Άμα πετάγεται το άλλος και πρόσεξε. Αυτός είναι που μιλάει για τους οργανωμένους και τα λοιπά και τα τέτοια και τηλέφωνα. Όμως όταν θα ανέβω και για τη μάνα μου, μετά θα μου λες αυτό που λέει χαλά εκπομπή. Πάμε. Εσύ είσαι φάουλ. Τέλος, ωραία. Ναι, okay. Να ηρεμήσουμε. Κουλ, cool, κουλ. Cool. Να ηρεμήσουμε. Δεν είναι σωστό τώρα να ηρεμήσουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μαλώνουμε τώρα και τέτοια θέματα. Για να γελάμε είναι. Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε. Ναι. Μη και εσένα. Μα δεν μαλώνουμε. Έλα μωρέ, θα σε πούμε για την ηλικία και εσύ τώρα τζόβενο είσαι. Είσαι πόσο χρονών και τι έγινε δηλαδή. Άμα σου πει. Όσο είμαι. Όσο είσαι. Ωραία, μακάρι όταν... να φτάσουν στην ηλικία μου και να είναι έτσι, εγώ αυτό εύχομαι. Like, like, μαλάκες, like.